Ξεκινούν αύριο σε όλη τη χώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την αυλαία ανοίγουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ που θα διαγωνιστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ στο ίδιο μάθημα θα διαγωνιστούν οι μαθητές των γενικών λυκείων την Παρασκευή. Οι εκπρόσωποι των φροντιστών δίνουν συμβουλές στους μαθητές να μην αγχωθούν έστω και αν ένα μάθημα δεν πάει όσο καλά περίμεναν και να συνεχίσουν στα επόμενα, καθώς η συλλογή των μορίων θα γίνει από όλα τα μαθήματα. Αν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά με τους μαθητές των επαγγελματικών και των γενικών λυκείων. Αύριο στα επαγγελματικά και μεθαύριο στα γενικά λύκεια και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκινάμε το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Δεν θα πω στη διαδικασία να πω πολλά πράγματα, πολλές χρηστικές συμβουλές στα παιδιά. Μία θα ήθελα να τονίσω. Θα πρέπει τα παιδιά να μην επηρεάζονται από τις επιδόσεις του προηγούμενου μαθήματος για το επόμενο μάθημα. Κάθε μάθημα είναι ανεξάρτητο και στο τέλος στη συλλογή των μορίων δεν φαίνεται από ποιο μάθημα ήρθαν τα μόρια. Οπότε, ακόμα και κάτι να μην πήγε καλά σε ένα μάθημα, να μην τη δώσουν καμία σημασία και να πάνε στο επόμενο διεκδικώντας την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, σημειώνουν πως δεν υπάρχουν επιτυχώντες και αποτυχώντες μαθητές, καθώς ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχουν πολλές σχολές και κατευθύνσεις που μπορούν να δώσουν μια επαγγελματική διέξοδο. Επίσης, θα ήθελα να πω στα παιδιά ότι δεν υπάρχουν επιτυχώντες και μη. Όλοι θα βρουν το δρόμο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ιδρύματά μας, είτε είναι πανεπιστήμια είτε είναι ΤΕΗ, έχουν πραγματικά πολλά πράγματα να δώσουν στους υποψηφίους, αρκεί να έχουν μεράκι να δουλέψουν και να ασχοληθούν με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Φυσικά, τονίζεται για ακόμα μια φορά η έλλειψη του επαγγελματικού προσανατολισμού που υπάρχει στη χώρα, με τους φροντιστές μετά τις 20 του μηνός να διοργανώνουν και ημερίδες προκειμένου να μην γίνουν λάθη στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των εξεταζομένων. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν ξέρουν τα επαγγέλματα, τα παιδιά δεν ξέρουν να διεκδικήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία, πώς να διεκδικήσουν μάλλον μια επαγγελματική σταδιοδρομία από μια σχολή. Αν και η πληροφορία είναι πολύ διαθέσιμη με το διαδίκτυο και με βιβλία και διάφορους άλλους τρόπους. Οπότε, με την ευκαιρία να πω στα παιδιά ότι αφού βγουν οι βαθμοί και αφού συγκεντρώσουν τα μόρια τους, να καθίσουν και να μελετήσουν πάρα πολύ τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία τους στη σχολή της επιλογής τους. Εμείς ως Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας θα διοργανώσουμε, απλά δεν θέλω να ανακοινώσω ακόμα τις ημερομηνίες, αλλά θα διοργανώσουμε μετά τις 20 του μηνός ημερίδες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Όπως κάθε φορά έτσι και τώρα θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε από τώρα να πω, τους καλούμε να έρθουν και να παρακολουθήσουν με προσοχή όσα έχουν να πούνε οι ειδικοί του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τέλος, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και όπως είπαμε και στην αρχή, να μην επηρεάζονται από την επιτυχία ή τη σχετική επιτυχία σε κάποιο μάθημα για τη συμμετοχή του στο επόμενο μάθημα.